Νομίζω ότι επιτέλους έχουμε φτάσει σε μια συμφωνία. Θεωρώ ότι δεν υπήρχαν λόγοι, τουλάχιστον δεν υπάρχουν ευθύνες από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να μην είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα αυτή η αξιολόγηση. Από εδώ και πέρα το πιο σημαντικό θεωρώ ότι είναι πώς θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και να δώσουμε την δυνατότητα στην ίδια την ελληνική οικονομία μέχρι το 19 που θα εφαρμοστούν τα όποια μέτρα συμφωνηθήκανε, να μπορέσουμε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος έτσι ώστε να γίνει ορατή μια δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας. Μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως, μήπως να αποκωδικοποιήσουμε 2-3 πράγματα για να δούμε. Γιατί ξέρετε, μια συμφωνία κρίνεται με το τι σου ζητούσανε, τι τελικά έδωσες, τι πήρες. Δηλαδή στην πραγματικότητα, κύριε Σκουρλέτη, 18% πλαφών στις συντάξεις δεν είναι βαρύ πράγμα. 3.000 μείωση του αφορολόγητου δεν είναι βαρύ πράγμα. Προσέξτε, η συζήτηση έτσι όπως ξεκίνησε για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, από ό,τι όλοι διαπιστώσαμε, έβαλε ζητήματα τα οποία τουλάχιστον οι περισσότεροι θεωρούσαμε ότι είχαν κλείσει. Η κυβέρνηση προσπάθησε να αντισταθμίσει το άνοιγμα αυτής της συζήτησης σε θέματα που θεωρητικά είχαν κλείσει και άρα θα λαμβανόντουσαν μέτρα με την ψήφιση των γνωστών αντίμετρων. Το αν και κατά πόσο αυτό που ονομάζουμε δημοσιονομικό μηδενικό αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί στο επίπεδο των γενικών στόχων, θα μπορέσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα έτσι ώστε να έχουμε και ένα κοινωνικό μηδενικό αποτύπωμα στον καθέναν ξεχωριστά, νομίζω ότι εκεί πια είναι η δυσκολία. Και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Και η δική σας δουλειά, φαντάζομαι. Και η δουλειά της κυβέρνησης, βεβαίως. Να καταλάβω όμως κάτι. Φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα με τις δυσκολίες που έχει. Πώς μπορεί να λέτε ότι εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε στις κρίσιμες φάσεις θα τα ξανακάναμε? Δηλαδή, αν πιάναμε το νήμα από την αρχή. Α, αναφέρεστε τώρα σε μια. Τα ίδια θα κάναμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνουμε το δημοψήφισμα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνουμε αυτές τις επιλογές τις οποίες κάναμε. Μα αλήθεια, υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι για παράδειγμα το καλοκαίρι του 2015 δεν θα έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτόν τον επώδυνο συμβιβασμό, όπου έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι το αποτέλεσμα δεν αντιπροσωπεύει την δικιά μας προγραμματική πρόταση, αλλά ήμασταν αναγκασμένοι να το κάνουμε σε σχέση με τι? Με την επιλογή των αφήναμε έρμεο την κοινωνία σε έναν ισοπεδωτικό νεοφιλελευθερισμό ή να πηγαίναμε σε μια τυφλή ρήξη. Άρα με αυτή την έννοια είπα ότι έπρεπε να γίνει ο συμβιβασμός. Έπρεπε προηγουμένως να καταφύγουμε στο δημοψήφισμα, διότι αυτό μας έδωσε όπλα έτσι ώστε αυτός ο συμβιβασμός, αν είναι επώδυνος, να μην είναι ολοκληρωτικά επώδυνος. Και προφανώς όλες αυτές τις προσπάθειες έπρεπε να τις θέσουμε στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού. Έπρεπε να προσφύγουμε το Σεπτέμβριο του 2015. Yes. Σύμφωνοι. Αυτό είναι ένα μάθημα δημοκρατίας. Δεν φοβόσαστε. Δηλαδή, ποιος μπορεί να μας ψέξει γι' αυτό? Να δούμε όμως. Έχει μια σημασία το τι κάνεις. Παίρνεις ένα αποτέλεσμα και πώς το αξιοποιείς. Αναρωτιέμαι το εξής. Όταν λέτε ότι και πριν από λίγη ώρα, αλλά και στις δηλώσεις σας, ότι οι θεσμοί δεν σέβονται την υπογραφή τους. Αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει δεν τα σέβονται. Τι είναι εκείνο που σας κάνει να λέτε ότι τώρα παίρνει οριστικό τέλος η ιστορία? Εφόσον θα έχεις χρέος και μετά. Γιατί και με ακούσε, μετά το τέλος του. Με ακούσατε να σας πω εγώ ότι παίρνει οριστικό τέλος η ιστορία? Όχι. Πάμε λοιπόν. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι δεν υπάρχουν βεβαιότητες ότι έχουμε δημιουργήσει σταθερούς όρους. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να το βγάλουμε ασφαλώς πια, όχι μόνο μετά το 2015, αλλά και μετά το 2010. Οι αξιολογήσεις, η διαπραγμάτευση είναι μια συνεχής αντιπαράθεση με άλλα μέσα, ναι, από ό,τι σε άλλες εποχές. Πάντοτε μετράει το ποιοι συσχετισμοί δημιουργούνται ένθεν κακήνθεν και πάντοτε έχει σημασία ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Δεν έχει, βγαίνουμε δηλαδή τα μνημόνια ή δεν βγαίνουμε με τη λήξη αυτό? Είναι το στοίχημα αυτό. Αυτό είναι δεν το είναι στοίχημα, βέβαιο, λέτε. Αυτό είναι το είναι στοίχημα. Ένα μαχητό πράγμα. Αυτό είναι το στοίχημα. Ναι. Ποιος θα μπορούσε πάλι? Απαντάω με ρητορικά ερωτήματα, ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Ποιος θα μπορούσε λοιπόν με βεβαιότητα, κύριε, να πει
ότι θα έχουμε μια 100% επιτυχή βέβαιη πορεία. Δεν το λέει ότι είναι το τέλος των μνημονίων. Βγαίνουμε πια από τα μνημόνια και την κηδεμονία. Η κυβέρνηση θέλει να πιστεύει ότι αυτός ο δρόμος, παρά τις δυσκολίες της, θα οδηγήσουν στο τέλος των μνημονίων και αυτές είναι προσπάθειες που κάνει για να το πετύχει. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται μόνο από τις προσπάθειες και τις προθέσεις της κυβέρνησης, όσο και καλές να είναι αυτές, πρέπει πάντοτε, μιλώντας ειλικρινά στον κόσμο, να φωτίζουμε όλη την πλευρά των πραγμάτων, ακόμη και την αθέατη. Άρα, χωρίς να αεροποιούμε καταστάσεις, χωρίς να προσφεύγουμε σε αφηγήματα τύπου success story, όπως το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, εμείς πρέπει να παρουσιάζουμε όλες τις δυσκολίες, όλα τα ερωτηματικά, αλλά να δείχνουμε και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πάμε να δείχνουμε αυτές τις δυσκολίες, κύριε Σκουρλιώτη, διότι η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι μας τύχησε αυτή η δίθεν, όπως την χαρακτηρίζουν, διαπραγμάτευση. Ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση και ότι μπήκανε πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στην αρχή, αυτά που ζητούσαν, που ζητάνε τελικά, που ζητούσαμε οι δανειστές. Εάν λοιπόν δεν πείτε, αυτό επανέρχομαι στο αρχικό μου ερώτημα, να κάνουμε το ταμείο τώρα που τελείωσε και να δούμε τι ήταν αυτά τα οποία ζητούσανε και τι ήταν αυτά που δώσαμε και τι ήταν αυτά που πήραμε. Μα νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε κατ' επανάληψη πει, το γεγονός δηλαδή ότι μπορέσαμε εκείνες τις παράλογες, τις υπέρμετρες απαιτήσεις που υπήρχαν στο τέλος του 2014 και στις αρχές του 2015 για τα 4,5% πρωτογενή πλεονάσματα, αυτά τα αφήσαμε πίσω μας. Και στο μεστοδιάστημα δεν μπορέσαμε και είχαμε μια εκλογήκευση των στόχων για την ελληνική οικονομία. 0,5 ήταν το 2016. Το 2017 ο στόχος που έχει μπει φαίνεται ότι είναι απολύτως ρεαλιστικός. Όλα αυτά για τα οποία υπήρχαν ως φόβητρα, εν πάση περιπτώσει, και σκιάχτρα πάνω από την ελληνική οικονομία και κοινωνία για ενεργοποίηση του κόφτη και άλλων επιπλέον μέτρων, δείχνει όλα ότι δεν υπάρχει τέτοια είδους περίπτωση. Σημασία έχει, κλείνοντας αυτή η αξιολόγηση, να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη με βήματα για την απομείωση του χρέους μέσα από την αναδιάρθρωσή του και την κατάληξη στα μεσοπρόθεσμα μέτρα, ενώ ταυτόχρονα να είναι κερδισμένο αυτό το διάστημα του 2017 και του 2018, μπαίνοντας στην ποσοτική χαλάρωση όσο δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε, αν θέλετε, και η δυναμική της οικονομίας που θα προκύψει μέχρι το 19 να είναι τέτοια που να μας δώσει τη δυνατότητα να επανεξετάσουμε ζητήματα που τότε θα μπορούμε να τα δούμε με ένα διαφορετικό μάτι. Να δούμε όμως κάτι σε αυτό. Τώρα που καθαρίζει λίγο το τοπίο και έχουν κάτσει πια στο τραπέζι και θα τα βγάλουν, θα τα ψηφίσετε σε λίγες μέρες στη Βουλή τα μέτρα, δεν υπάρχουν σε αυτά βασικές σκέψεις και υλοποίηση πολιτικών οι οποίες θέτουν θέμα βασικών αρχών σας, όχι μόνο προσωπικών, και άλλων συντρόφων σας μέσα στο κόμμα? Υπάρχει δηλαδή, είναι βέβαιο ότι όλοι θα πούνε εντάξει, πρέπει να γίνει αυτό το βήμα, μας είναι υποχρεωτικό να γίνει αυτό το βήμα? Δομικά στοιχεία αυτού της επίθεσης του φιλελευθερισμού που υποστηρίζω ότι γίνεται, και όχι μόνο από τους έξω αλλά και από τους μέσα, δεν σας φέρνουν σε δύσκολη θέση? Μα δεν νομίζω να αισθάνεται κανείς ότι έχει μια ελευθερία κινήσεων. Και πρώτα απ' όλα η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχει μιλήσει για τους περιορισμένους βαθμούς ελευθερίας που έχουμε σαν χώρα. Και αυτό είναι το ζητούμενο, η αποκατάσταση μιας κυρίαρχης πια δυνατότητας που θα έπρεπε να έχει η χώρα μας και την έχει απολέσει από τότε που μπήκε κάτω από τα μνημόνια. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν αισθανόμαστε άνετα, δεν έχουμε βολευτεί σε μια πρακτική και σε μια αντίληψη διαχείρισης των μνημονιακών πολιτικών. Έχουμε συνείδηση των δυσκολιών και των αντιφάσεων μέσα στις οποίες είμαστε, αν θέλετε, καταδικασμένοι όσο είμαστε κάτω από τα μνημόνια να ζούμε ως κυβέρνηση. Αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά το ερώτημα που μου θέσατε και πριν, και ειλικρινά είναι απορίας άξιος με τον τρόπο που πολιτεύεται η αξιωματική αντιπολίτευση, λέγοντας ότι είναι ένα αχρίαστα μέτρα και όλα αυτά. Πώς μπορούν να το ισχυρίζονται και να το υπερασπίζονται αυτές οι δυνάμεις, όταν, δεν μιλάω από το 10 και μετά, είχαν την ευθύνη για ό,τι προϋπήρξε ως πρώτο και δεύτερο μνημόνιο,
αλλά για τις προηγούμενες δεκαετίες που ουσιαστικά οδηγήσανε σε μια κοινωνική και οικονομική χρεοκοπία τη χώρα. Και προσέξτε να δείτε, την κρίσιμη στιγμή όπου η κυβέρνηση προσπαθούσε να διαπραγματευτεί για να κερδίσει ό,τι μπορεί να κερδίσει περισσότερο, για να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει περισσότερο, εκείνες με την πολιτική τους πραγματικά αναδεικνύουν, παίζουν έναν θλιβερό και επικίνδυνο ρόλο για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας. Η επόμενη μέρα για την κυβέρνηση, και όταν λέω η επόμενη μέρα, θεωρείτε ότι σας λύνουν τα χέρια, ξεμπλοκάρουν κάπως τις κινήσεις της κυβέρνησης ώστε να ασκήσει μια άλλου είδους πολιτική, να μπουν σε μια διαδικασία να συζητηθούν καινούρια νομοσχέδια, τα οποία δεν έχουν να κάνουν βεβαίως άμεσα με την διαπραγμάτευση, και να δείξει και ένα άλλο πρόσωπο αυτή η κυβέρνηση? Πάρα πολλά πράγματα έχουν γίνει. Και αν είναι πια, προς ποια κατεύθυνση? Θα σας πω. Παρόλο ότι ο τρόπος που έγινε αυτή η συζήτηση, αλλά και οι αντικειμενικές συνθήκες της διαρκούς τελικά αξιολόγησης της κυβέρνησης έχει λειτουργήσει με έναν τρόπο τέτοιο ώστε δεν αφήνει να αναδειχθεί πράγματα που έχουν γίνει, και έχει λειτουργήσει και από προσανατολιστικά στο να γίνουν πράγματα παράλληλα σε σχέση με, πέρα από την υλοποίηση ας πούμε των μνημονιακών επιταγών, έχουν γίνει πράγματα. Έχουν γίνει πράγματα που δεν τα έχουμε αναδείξει τόσο πολύ. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό το οποίο παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Υγείας για αυτό το σχέδιο της πρωτοβάθμιας υγείας είναι μια μεγάλη τομή για την ελληνική κοινωνία. Ή να σας πω ότι για σε σχέση με τον αναπτυξιακό νόμο και τα χαρακτηριστικά του, τον αναπροσανατολισμό του αναπτυξιακού νόμου σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή προς τις μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Ή και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα αναδεικνύουμε και σκόπιμα δεν τα αναδεικνύουμε, όχι εμείς ως κυβέρνηση, αλλά αυτό που, εν πάση περιπτώσει, διαμεσολαβεί την είδηση. Θα σας πω το εξής. Η μεγαλύτερη επένδυση των τελευταίων δεκαετιών υλοποιείται στην Ελλάδα και ξεκίνησε επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε βέβαια δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αναφέρομαι για τον αγωγό ΤΑΠ. Το ξέρετε ότι έχουν γίνει 270.000 χιλιόμετρα, έχει μπει ο αγωγός αυτός. Πόσες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτή την κατασκευή? 2,2 δις επένδυση είναι. Αυτό από μόνο του, πέρα από την πρακτική αξία από την οποία την αντιλαμβάνονται όσοι σχετίζονται με το συγκεκριμένο έργο, η αναφορά ή η ανάδειξή του προφανώς δημιουργεί μια άλλη ψυχολογία. Το βλέπετε να γίνεται? Επειδή μιλάτε για θέσεις εργασίας. Και σκόπιμα δεν γίνεται. Επειδή μιλάτε για θέσεις εργασίας. Όλο αυτό... περάσουμε, γιατί έχω ακόμα για τη διαπραγμάτευση μια ερώτηση να καταλάβω. Το λέω δηλαδή για πράγματα τα οποία έχουν πάρει σάρκα και οστά. Και έχουν μπει στην άκρη προφανώς διότι ζούμε σε αυτές τις ιδιόμορφες συνθήκες αντιπαράθεσης κυβέρνησης και μηντιακού κατεστημένου που δεν έχει προηγούμενο, που αλλοιώνουν την ίδια την πραγματικότητα. Ωραία. Να δούμε κάτι διαφορετικό. Σε όλες τις τοποθετήσεις χρησιμοποιείται το στίχο του Τσακνή στην πραγματικότητα, το κλέβετε, το να σώσω οτιδήποτε και αν σώζεται, και ότι κάνει αγώνα αυτή η κυβέρνηση να σώσει ό,τι μπορεί. Όμως λέει, και ας έχω τις συνέπειες. Οι συνέπειες ποιες είναι σε αυτή την πολιτική που έχετε? Είναι απομόνωση από τον κόσμο, ο οποίος υφίσταται αυτά τα μέτρα, θα πληρώσει τώρα, θα δεχτεί μικρότερη σύνταξη, θα δει και πόσο θα φτάσει η σύνταξή του. Και δεν είναι μόνο πλούσιοι και άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν χρήματα. Είναι ο άνθρωπος καθημερινά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Είναι οι συνέπειες που βλέπω στις δημοσκοπήσεις. Ποιες είναι οι συνέπειες που θα έχετε σε αυτή την πολιτική? Οι συνέπειες για κάθε κυβέρνηση, και αν θέλετε πολύ περισσότερο για εμάς που σε όλους τους τόνους έχουμε πει ότι είμαστε αναγκασμένοι να εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα που είναι έξω από τα δικά μας προγραμματικά όρια, προφανώς είναι ο κίνδυνος το να διαραγούν οι σχέσεις με την κοινωνία και ιδιαίτερα με εκείνα τα τμήματά της που θέλεις περισσότερο να εκπροσωπήσεις, τα πιο αδύναμα στρώματα και τον κόσμο της εργασίας. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Αυτός είναι ο κίνδυνος για τον ΣΥΡΙΖΑ, και το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα είναι ο ίδιος ο κόσμος που θα το κρίνει. Προφανώς, όποτε γίνουν οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Η κριτική βεβαίως που σας ασκούν είναι η εξής, τουλάχιστον από τα αριστερά. Ότι δεν παίρνετε από αυτούς που έχουν τα πολλά. Δεν πειράζετε αυτούς. Πειράζετε μικρομεσαία στρώματα, πειράζετε ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν με δυσκολία και ουσιαστικά κάνετε μια ανακατανομή με την πολιτική που ασκείτε, δίνοντας βεβαίως σε στρώματα τα οποία είναι εξαθλειωμένα. Αν κοιτάξουμε από την
από το Σεπτέμβριο του 2015, γιατί η πρώτη περίοδος έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, μιας διαρκούς έντασης και αντιπαράθεσης, με αρκετές αβεβαιότητες. Δεν θεωρώ ότι επιβεβαιώνει αυτό το συμπέρασμα που λέτε, διότι πάντοτε βέβαια στο πλαίσιο μιας πολιτικής όπου στον πυρήνα της είναι νεοφιλελεύθερος, άρα έχει τα χαρακτηριστικά που λέτε, μπορέσαμε και μετριάσαμε στο βαθμό που ήταν δυνατόν τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής. Δηλαδή το γεγονός ότι επιλέξαμε στην πρώτη αξιολόγηση να αυξήσουμε τις εργοδοτικές εισφορές αντί να πάμε ας πούμε σε μεγαλύτερες τότε μειώσεις των επικουρικών συντάξεων, είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που λέτε. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι έχουμε μια καθημαγμένη κοινωνία η οποία υφίσταται συνεχώς πιέσεις και απώλεια των εισοδημάτων της από το 2010. Οπότε είναι σωρευτική η κόπωση και το αποτέλεσμα. Δεν έχει σημασία αν ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται ας πούμε για την απώλεια κατά 10%, κατά 15% των εισοδημάτων από το 100% που έχει χάσει ένα άτομο ή ένα νοικοκυριό. Γιατί δεν έχει σημασία, κύριε Υπουργέ. Δεν έχει σημασία σε ένα πρώτο επίπεδο. Για μας έχει σημασία. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο άλλος όμως το βιώνει το αποτέλεσμα ως μια απώλεια, ως μια καθοδική πορεία. Την οποία δεν σταματήσατε εσείς. Την οποία. Ότι έβαλε στη σκέψη του την οποία, ότι μια κυβέρνηση αριστεράς θα έχει πρώτο μέλημα να σταματήσει αυτόν τον κατήφορο. Την οποία φρενάραμε και προσπαθούμε μέσα από τα βήματα που κάνουμε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε στον τερματισμό. Ένα από τα ζητούμενα, κύριε Σκουρλέτη, είναι και οι θέσεις εργασίας. Ναι. Θέσεις εργασίας, εσείς έχετε πει τι θα γίνει με αυτούς τους συμβασιούχους του δημοσίου. Και μια κατηγορία βέβαια πάλι που έρχεται από, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, που λέει ότι οι μόνες θέσεις εργασίας και θέσεις απασχόλησης μάλιστα, όχι ίσως θέσεις εργασίας, δεν είναι τίποτε άλλο από το να κάνετε και να αυξάνετε το δημόσιο κάνοντας προσλήψεις στο δημόσιο. Αυτή είναι η κατηγορία και μάλιστα λέγοντας ότι φτιάχνετε το δικό σας ξανά κομματικό στρατό, διότι το ακροατήριό σας, οι ψηφοφόροι σας βρίσκονται σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω καταρχήν, για να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, με όποιο τρόπο και όσες φορές δοθήκανε συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των απασχολουμένων στο δημόσιο, φάνηκε ότι δεν επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο μας κατηγορεί η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο δε μέσος όρος των απασχολουμένων στο δημόσιο στην Ελλάδα είναι κάτω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν έχουμε ένα υπερδιωγγωμένο δημόσιο τομέα και αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε πολλούς συμβασιούχους όμως. Όσο και να το τραβάμε, μισό λεπτό. Ως ελληνικό ποιοτικά, φαινόμενο. Ποιοτικά ζητήματα να δούμε. Κατά πόσο αυτός ο κόσμος απασχολείται παραγωγικά, πώς θα μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματικός, πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις κράτους-πολίτε και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και θεωρώ ότι μέσα στον 1,5 χρόνο θα το διαπιστώσετε αυτό, σε αυτό που λέμε καθημερινότητα και καθημερινότητα. Τώρα στη συμφωνία περιλαμβάνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχετε κάποια δυσκολία να εφαρμόσετε. Λέγατε, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι 14 χρόνια δουλεύουν συνέχεια με συμβάσεις. Αυτό... ενώ στην πραγματικότητα έχουν... ναι. Είναι εκεί πέρα. Και να πάμε σε αυτό το θέμα, ναι. Το οποίο το έχετε ρωτήσει και 2-3 φορές, δεν το αποφεύγω. Αλλά ήταν, ήταν πολλά τα θέματα τα οποία μπήκαν. Η συμφωνία καταρχήν δεν μπαίνει στην ουσία του προβλήματος που εμείς σκοπεύουμε να ανοίξουμε. Δηλαδή, η συμφωνία λέει ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο να απασχολεί πάνω από έναν αριθμό συνολικά συμβασιούχων. Το ερώτημα δεν είναι εκεί. Το ερώτημα είναι εάν έχουμε μια τέτοια πραγματικότητα διαμορφωμένη στο ελληνικό δημόσιο, στους δήμους και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που μας αναγκάζει να πούμε ότι άνθρωποι οι οποίοι απασχολούνται πάρα πολλά χρόνια, επί δεκαετίες, στην ίδια θέση, με συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις, ουσιαστικά έχουν μια άλλη σχέση από αυτή την οποία τους έχουμε αποδώσει εμείς ως συμβασιούχοι με το δημόσιο. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό το θέμα θεωρώ ότι θα πρέπει να λυθεί με έναν οριστικό τρόπο, μέσα από μια ευρύτερη συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων, για να μπορέσουμε πια να συγκεκριμενοποιήσουμε τα κριτήρια. Βλέπετε να υπάρχει αυτή η πολιτική συμφωνία των συμβασιούχων.
Διότι υπάρχει κοινό τόπο σε αυτό το οποίο λέτε. Για την ώρα όχι. Με την έννοια δεν βλέπω, ότι. Δεν βλέπω, διότι. Η αντιπολίτευση, σας ξαναλέω, και όχι μόνο η αξιωματική αντιπολίτευση, και τα άλλα κόμματα, αυτό όλοι κάθονται και αντιλαμβάνεστε ότι τώρα. Ότι προσπαθείτε να διωγγώσετε το δημόσιο μέσα από. Αντιλαμβάνεστε τώρα, προσλήσεις. Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν 15, 12, 13 χρόνια κτλ. Αν ανατρέξουμε στις τότε πολιτικές δυνάμεις και στην δύναμή τους, σε καμιά περίπτωση έτσι το πιο πιθανό είναι να μην συνδέονται σε επίπεδο επιλογής, ας πούμε, και προτίμησης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Το θέμα είναι αν αισθάνεται κανείς έχει την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία για να απαντήσει σε αυτούς τους ανθρώπους και να πάψει να τους έχει σε ένα καθεστώς ομοιρία. Αν θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι χωρίζονται. Αν θεωρεί, μισό λεπτό, ναι, ότι οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε γαλάζιους, πράσινους, κόκκινους ή οτιδήποτε άλλο, πραγματικά θεωρώ ότι δεν αντιλαμβάνεται ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Εμείς, επαναλαμβάνω, ότι αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να πάρουμε, θα επιδιώξουμε την μέγιστη συνένεση και προφανώς αυτά τα μέτρα, αυτή την αλλαγή θα την κάνουμε και σε συνεννόηση με τους θεσμούς. Δεν θέλουμε προφανώς να αποτελέσει η αλλαγή της εργασιακής σχέσης αυτών των ανθρώπων με το δημόσιο ή με τους δήμους αποτέλεσμα να μην. Να διαταραχθεί η σχέση των προσλήψεων του ενός προς τρία. Λέτε τι θέλετε να κάνετε. Είναι προφανές ότι αυτό λοιπόν το πράγμα, όταν καταλήξετε και στη διαπραγμάτευση, θα πάτε και στη διαπραγμάτευση, θα ρωτήσετε τους θεσμούς και θα δούμε αν θα γίνει. Αυτό καταλαβαίνω. Δυστυχώς για όλα τα πράγματα ισχύει το θέμα αν θα γίνει. Για όλα τα πράγματα ισχύει. Να πάμε λίγο στη ΔΕΗ. Να πάμε. Ναι. Λοιπόν, πείτε μας, κάνετε συνεχώς επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Και προσωπικά στον κύριο Μητσοτάκη, Βαποράκη, χρησιμοποιείτε διάφορους ορισμούς. Στην πραγματικότητα. Όχι, για πολιτικές μίλησα. Για πολιτικές. Ναι. Μίλησα ότι λειτουργούν ως όχημα εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων. Να μας πείτε, να μας το εξηγήσετε. Ναι, δηλαδή, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί πραγματικά η που λέει ότι χρωστάμε τόσα, η ΔΕΗ μπαίνει συνέχεια μέσα, δεν μπορεί να βγάλει να περπατήσει. Μα για να δούμε, μα ακριβώς δεν μπορούν να κουνάνε το δάχτυλο αυτοί οι οποίοι υπερχρέωσαν την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, όπως υπερχρέωσαν και το ελληνικό δημόσιο. Είναι πραγματικά δηλαδή κατ' εικόνα και ομοίωση των οικονομικών της χώρας, είναι και τα οικονομικά της ΔΕΗ. Όταν είναι 5 δισεκατομμύρια τα δάνεια που παραλάβαμε, ο δανεισμός, ο σωρευτικός και συνολικός δανεισμός της ΔΕΗ. Επί των ημερών μας δεν υπήρξε καμία αύξηση, σας πληροφορώ. Πώς θα το λύσετε το θέμα τώρα αυτό. Των δανείων. Η Νέα Δημοκρατία και προσέξτε λέει μια λύση. Και προσέξτε να δείτε. Πώς θα το αντιμετωπίσετε. Και προσέξτε να δείτε. Ναι. Υπήρξαν αυτά τα δάνεια, τα οποία τελικά πού διοχετευτήκανε. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Τη στιγμή που αυτή τη στιγμή είναι στην επικαιρότητα το θέμα των οίκων. Το καλύπτετε κι εσείς, δηλαδή των αυξήσεων που υπάρχουν στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Τα οίκο υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ένα μέρος τους ευθύνεται στο γεγονός ότι το μη διασυνδεδεμένο δίκτυο καλύπτεται με παλιές μονάδες που λειτουργούν με πετρέλαιο, άρα είναι πιο κοστοβόρες, ενώ θα έπρεπε με τόσα δισεκατομμύρια τα οποία έχει χρεωθεί η ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια να έχουν διασυνδεθεί με την υπηρετική Ελλάδα και μόνο στην περίπτωση της Κρήτης, αν είχε γίνει η μικρή διασύνδεση, θα είχαμε γλιτώσει 200 εκατομμύρια επιβάρυνση για τους Έλληνες πολίτες ετησίως. Ξέρετε, όμως, αυτό δεν αποτελεί μια εγκληματική ευθύνη. Ξέρετε σε τι στέκονται όμως και γίνεται και μπάστε το ετιδέ, το προκάθηκο του ΕΦΚΑ εμείς τον βάλαμε να εισπράττεται μέσα από τους λογαριασμούς με αποτέλεσμα αυτοί να υπερδιωγκωθούν και ο κόσμος λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης να μην μπορεί να τους αποπληρώσει. Και έρχονται και μας λένε τι τώρα. Αποδεχτείτε αυτό που σας ζητάνε, πηγαίνετε σε μια προδιαγεγραμμένη, ας πούμε, και εντελώς εκ των προτέρων προσδιορισμένη πώληση, όπου να πουλήσετε κάποιες μονάδες. Και λέω ότι αυτό προφανώς οδηγεί στην απαξίωση της εταιρείας και σε ένα φτηνό τελικό. Παρ' όλα αυτά, όμως, κύριε Σκουρλέτη, αυτό που μένει στον κόσμο, γιατί ασκείται και μια τέτοιου είδους αντιπολίτευση, που λένε ότι την ίδια ώρα η ΔΕΗ προσλαμβάνει καλλιτεχνικό διευθυντή για τη χοροδία με 1.850 ευρώ μισθό το μήνα. Και μένει αυτό στον κόσμο. Μα να το δούμε όμως. Όπως να δούμε, προσέξτε, εγώ και δημόσια δεν έχω ακούσει κανέναν άλλον να λέει, για παράδειγμα, το παράδειγμα των εκατοντάδων διευθυντών της ΔΕΗ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τις αξιωματικές τους προϋποθέσεις και οι οποίοι δεν βγαίνουν στη σύνταξη, ενώ έχουν πάρα πολλά χρόνια. 35, 37, 38 χρόνια.
οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις και παραμένουν ως υψηλόβαθμα στελέχη με αντίστοιχες, ας πούμε, παροχές. Αυτό το θέμα, όταν ήμουν υπουργός ενέργειας, το είχα θέσει και ήδη είχε δρομολογηθεί το να φύγουν ένας αριθμός της τάξης των 200 διευθυντών μόνο από τη μετρική εταιρεία. Να ξεκαθαρίσουμε για κάτι, επειδή Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε τους διαφόρους λαϊκισμούς εκ μέρους της αντιπολίτευσης, όταν έχει την μεγάλη ευθύνη, και αυτό δεν το έχει κρύψει και το επιβεβαιώνει και με το σημερινό της πρόγραμμα, που ουσιαστικά οδηγούν σε μια ανακατανομή πλούτου από το δημόσιο, από αυτά που έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος, προς την κατεύθυνση συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων. Υπουργέ, ένα τελευταίο θέμα, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Εκκλησία. Υπάρχουν φωνές μέσα εκεί οι οποίες επιθυμούν να παίξουν ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Έχετε κάνει αυτό το σχόλιο και δημιούργησε και αντίδραση από την Εκκλησία. Εγώ εξεπλάγην με τον τρόπο που βγήκε η ανακοίνωση από τον κύριο Κονιδάρη. Και καλό όλους, αν θέλουν να τρέξουν τι είπα εγώ και πώς μου απάντησε το γραφείο τύπου της Αρχιεπισκοπής. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Θεωρώ δηλαδή ότι από εκεί και έπειτα άλλου είδους σκοπιμότητες εξυπηρετούνται από μια αντιπαράθεση με τα χαρακτηριστικά που θέλησε να δώσει ο εκπρόσωπος τύπου της Αρχιεπισκοπής. Μάλιστα. Άλλου σκοπιμότητες. Λοιπόν, μένει να τα δούμε όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και πάμε σε ένα σύντομο.